Στο Άλσος της Νέας Μήνης και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2014 παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο Κατάδικός μου». Μαζί μας είναι ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, ο κατάδικος της παράστασης. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Σήμερα κλείνεται μια πολύ πετυχημένη σεζόν, μάλλον την τρίτη σεζόν που παίζεται αυτή η παράσταση. Ναι, σήμερα κλείνει γενικά μια σχέση 3,5 χρόνων. Πολύ σκληρής δουλειάς με όλα τα της ζωής που έρχονται και σου χτυπάνε την πόρτα τα φυσιολογικά, αλλά και τη σκηνή και γενικά τις υπέροχες εργασίες που έχουμε ως ηθοποιεί. Οπότε, ναι, είναι η μέρα που τελειώνει 426η παράσταση του Κατάδικου, από όσο ξέρω. Πρόκειται για μια γλυκόπικρη ιστορία των ανθρωπίνων σχέσεων. Ναι, είναι, αυτό ήταν και ακριβώς το πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Το πώς οι άνθρωποι χειρίζονται τον εαυτό τους απέναντι στην προσωπική του ζωή, στον ερωτικό του σύντροφο, στην οικονομική μετανάστευση, στο φόβο γενικά του να μιλάει ένας τον άλλον. Σε αυτό που είχαμε παλιά, όταν η Ελλάδα είχε ζήσει πολύ δύσκολες εποχές και έλεγαν στον άλλον καλημέρα, και τώρα δεν λέει κανείς στον άλλον καλημέρα παρά μόνο να τον ξέρει και αυτό πολύ καλά. Και πού είναι αυτή η μαλακία εδώ που είχα το ανοιχτήρι, πού είναι? Εκεί που ήταν πάντα. Πολλές πήρες βλέπω, πολλές. Όχι, δεν είναι, φούσκωμα είναι, με το που κατουράω φεύγει. Oh. Αυτό κουνάει ακόμα. Όχι, αυτό δεν κουνάει, αυτό κουνιέται, είναι παθητική η φωνή. Το δερμάτινο, τον καναπέ, τον βόλεψες καλά. Μια χαρά, μια συγγνώμη, σου πήρα τον καναπέ, αλλά τον είχα χρόνια. Δεν γίνεται να τον αφήσω. Τι θέσεις και τις καρέκλες πάτε. Ούτε τις καρέκλες έχω θέμα, γιατί. Τότε τι θες, στο κρεβάτι, δεν έχω πρόβλημα. Ούτε το κρεβάτι. Στο πάτωμα, το χάλι πάντως και να το θες, το κλέψανε. Στο κλέψανε. Τι σημασία έχει, έτσι κι αλλιώς διάλυση, βαράμε, πάρε και εσύ ότι προλάβεις, τι θες το τραπέζι, πάρε. Δεν θέλω το τραπέζι, έχω πρόβλημα. Όχι, σε παρακαλώ, πάρε και το τραπέζι, πάρε. Δεν το θέλω το τραπέζι. Δεν το θες αυτό το τραπέζι. Είναι πολλές ανατροπές. Αλλιώς ξεκινήσαν τα πράγματα και αλλιώς καταλήξαν. Ναι, ναι, αυτό είναι νομίζω η χαρά της Σάρας Χανωτή, του Νίκου του Σταυρακούδη και της Ελένης Ράντου που γράψαν το κείμενο και στην υπέροχη φαντασία του Γιώργου του Παλούμπη που με τις γνώσεις του και την παιδεία του κατάφερε να σκηνοθετήσει και να φτιάξει με όλους εμάς μια υπέροχη παράσταση. Πού θα σας δούμε το χειμώνα? Προς το παρόν, το μόνο που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι στους Άγαμους Τίτες που θα κάνουμε μαζί με τον Ηρωκλή στην Άνοδο και στην ταινία του φίλου μου του Σωτήρη του Τσαφούλια που θα βγει στις αίθουσες νομίζω αρχές Δεκέμβρη από τη Feel Good που λέγεται Κοινός Παρανομαστής. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Τι είναι αυτό? Ούτε ένα τσιγάρο? Κάνει σπάρτε. Άμα γοστάρεις έχω και κόκα, ηρωίνα, LSD, MDMA, έκσταση, special K, ό,τι θες έχω. Όχι ρε, τέτοια πράγματα. Όχι τέτοια πράγματα. Ο κολλητός μου θέλει λίγο να φύγει το μυαλό του, αλλά αυτό το γιαζί το δεν φτάνει. Βρέκα τόσο. Αν θέλεις, αν όχι θέλεις, οκ. Okay. Από το Άλσος της Νέας Μύρνης και τη θεατρική παράσταση «Ο Κατάδικός μου» για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.